Μπαίνω πριν. Σα Αναστασιάδη, βουλευτή τη Θεσσαλονίκη, πρόεδρο τη Επιτροπή Απογνωμονισμού. Και η οποία συνεδριάζει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Η οποία συνεδριάζει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, εδώ στο χώρο που βρισκόμαστε, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκη. Μια σημαντική, νομίζω, πρωτοβουλία και διαδικασία με θέματα 100 χρόνια από την κρασιατική καταστροφή. Και βεβαίως επιλέχθηκε το θέμα και γιατί συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια από την κρασιατική καταστροφή, αλλά και οι δεσμοί της πόλης, που είναι πόλη που δέχτηκε το μεγάλο όγκο προσφυγικού ελληνισμού από την Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Θράκη το 1922. Γι' αυτό και έχει τον τίτλο της προσφυγουμάνας. Άρα έχει λόγους να δέχεται μια τέτοια συνεδρίαση και να γίνεται και επίκεντρο του οικουμενικού ελληνισμού αυτή την περίοδο, με δεδομένη την παρουσία εδώ της ΠΑΔΕ, της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού, του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου θα έχουμε και άλλες συναντήσεις και την αυριανή ημερίδα. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό γεγονός για την πόλη. Αυτό φαίνεται από τον τρόπο που αγκάλιασε η πόλη και τα μέσα το γεγονός αυτό, το οποίο, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, για πρώτη φορά γίνεται στα κοινοβουλευτικά δεδομένα και γίνεται εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Η ατζέντα της σημερινής συνάντησης? Η ατζέντα, είπαμε, έχει θέμα τα 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή, επευκαιρία της συμπλήρωσης των 100 χρόνων, όπου θα κατατεθούν οι θέσεις και οι απόψεις της κοινωνίας, δηλαδή των εκπροσώπων των μικρασιατικών πληθυσμών από τις ομοσπονδίες, και βεβαίως θα τοποθετούν και τα κόμματα και οι συνάδελφοι όσοι θέλουν, και βεβαίως θα έχουμε χαιρετισμούς και από φορείς της πόλης. Ένα σχόλιο όσον αφορά τον ελληνισμό, το κομμάτι του ελληνισμού που προφέρει αυτή την περίοδο στην Ουκρανία. Έχετε κάποιες σκέψεις ως Επιτροπή? Κοιτάξτε, η σκέψη και η προσπάθεια και της Επιτροπής αλλά και του Υπουργείου Εξωτερικών και της κυβέρνησης γενικά είναι να απεγκλωβιστούν οι ομογενείς από την Μαριούπολη, και ο μόνος ξένος διπλωμάτης που υπάρχει στη Μαριούπολη, ο Έλληνας πρόξενος, ο κύριος Ανδρουλάκης. Δυστυχώς αυτό μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατό λόγω των γεγονότων που γνωρίζετε, εξαιτίας του ότι οι εμπόλεμες πλευρές και κυρίως η Ρωσία δεν αφήνουν διαδρόμους διαφυγής του άμαχου πληθυσμού και κατ' επέκταση και του ελληνικού πληθυσμού. Γίνονται καθημερινά, υπάρχει επικοινωνία. Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι έτοιμο. Αρκεί κάποια στιγμή να δεχθούν τα δύο μέρη, κατάπαυση πυρός και δυνατότητα διαφυγής. Έγινε προχθές, χθες. Είχαν απεγκλωβιστεί αρκετά άτομα με 160 περίπου αυτοκίνητα. Ελπίζουμε ότι το επόμενο διάστημα θα καταστεί δυνατό όσοι επιθυμούν να εγκαταλείψουν την πόλη, γιατί πρέπει να σας πω ότι δεν επιθυμούν ή δεν έχουν ζητήσει αρκετοί Έλληνες ομογενείς να φύγουν από την πόλη τους. Και δεν το επιθυμούν γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι κάτοικοι της περιοχής περίπου 27 αιώνες. Δεν έχουν δηλαδή τα χαρακτηριστικά που έχει άλλη ομογένεια που είναι οικονομικοί μετανάστες. Ο πρόεδρος, ας πούμε, που έφυγαν οι παππούδες του από την Άνδρο πριν από πόσα χρόνια, πρόεδρε? Το 40. Το 40. Ναι. Αυτοί μένουν εκεί 25 αιώνες, 27 αιώνες. Είναι αυτόχθονες εδώ. Αλλά θέλουν να φύγουν. Υπάρχει και το προηγούμενο της Ουκρανίας, της Κρυμαίας, όπου αυτοί που φύγανε δεν τους επιτρέψαν να επιστρέψουν πίσω, και υπάρχει και αυτός ο φόβος ίσως. Ευχαριστούμε.